Θέλω μια απάντηση στον κύριο Μπακογιάννη για αυτά που είπε. Κύριε Μπακογιάννη, κοιτάξτε να δείτε. Αν κάποιος βρίσκεται στη μεριά της παραπληροφόρησης, αυτό σίγουρα δεν είναι από τη μεριά της λαϊκής συσπήρωσης, είτε είναι στο Δήμο της Αθήνας, είτε είναι στην Αττική, είτε είναι σε άλλες περιοχές της χώρας. Παραπληροφορημένους, αναζητήστε τους στη δική σας την παράταξη, στη Δημοτική Αρχή, στους συνεργάτες σας που κάθονται και δίπλα σας. Εμείς μιλήσαμε με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε, ούτε κι εσείς ο ίδιος τα αμφισβητείτε. Τώρα, αν παρεξηγήσατε τις λέξεις φαγωπότη. Όπως και να έχει όμως, τα στοιχεία είναι προκλητικά, Δημαρχή. Τα ποσά είναι προκλητικά. Δεν ξέρω αν αυτή η ζαρτινιέρα θα γυρνάει 129 γειτονιές της Αττικής ανέκθεμα, αμέσως μετά μόλις τελειώσει το ρόλο της στο μεγάλο περίπατο, αλλά το πόσο την πληρώσατε είναι πάρα πολύ προκλητικό για τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και τέλος, για να μην σταθεί κουβέντα σε αυτό, εμείς ανοίξαμε πολύ μεγάλα και στρατηγικά ζητήματα σε σχέση με την ανάπλαση και δεν θέλαμε να υποβαθμίσουμε την κουβέντα μόνο στην τιμή της ζαρτινιέρας. Αυτή τη βάλαμε σαν παράπλευρη συνέπεια. Εμείς σταθήκαμε στον πολιτικό προσανατολισμό, ο οποίος θα παράξει και θα αφήσει συγκεκριμένο αποτύπωμα στην πόλη, ανεξαρτήτως προθέσεων. Αυτά ως απάντηση. Ευχαριστώ.